Υπάρχει λοιπόν μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του άδικου χαμού του George Baldock, του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του, αφήνοντας τους πάντες σε σοκ. Ο θάνατος του George Baldock έχει συγκλονίσει την Ελλάδα αλλά και όλο τον κόσμο. Ο 39χρονος ποδοσφαιριστής βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι ο θάνατος προήλθε από πνιγμό. Η σύζυγός του, η οποία βρισκόταν στην Αγγλία μαζί με την κόρη τους, προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του, αλλά όταν δεν τα κατάφερε να τον βρει, κάλεσε τον διαχειριστή του ακινήτου και ο διαχειριστής βρήκε τον Baldock νεκρό στην πισίνα. Αμέσως ειδοποίησε τις αρχές, όμως ήταν ήδη αργά. Η ιατροδικαστική εξέταση που ακολούθησε επιβεβαίωσε τον πνιγμό ως την αιτία θανάτου. Στη σωρό του Baldock δεν βρέθηκαν τραύματα ή σημάδια που να υποδηλώνουν εγκληματική ενέργεια, ενώ το σώμα του δεν έδειχνε άλλα εξωτερικά στοιχεία βίας. Παρ' όλα αυτά, οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που διεξάγονται θα δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το δελτίο ειδήσεων του Α, λοιπόν, υπάρχουν υποψίες ότι ο Baldock ενδεχομένως έπασχε από καρδιομεγαλία. Αυτό το έβριμα από την ιατροδικαστική έρευνα είναι σημαντικό, καθώς η καρδιομεγαλία, μία πάθηση που χαρακτηρίζεται από την υπερμεγέθη καρδιά, μπορεί να προκαλέσει καρδιακή ανεπάρκεια αλλά και άλλα προβλήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί σημειώνουν ότι αρκετοί αθλητές παρουσιάζουν καρδιομεγαλία χωρίς αυτό να προκαλεί προβλήματα υγείας, γι' αυτό και δεν μπορεί ακόμα να επιβεβαιωθεί αν αυτή η κατάσταση έπαιξε ρόλο στον πνιγμό του ποδοσφαιριστή. Η ιατροδικαστική έρευνα συνεχίζεται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων θα ρίξουν ακόμα περισσότερο φως στα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτή την πάρα πολύ άσχημη τραγωδία. Οπότε, για οτιδήποτε νεότερο που αφορά όλες τις εξελίξεις, θα σας ενημερώνουμε άμεσα. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε ακόμα ένα βίντεο του ResportGR και αν θέλετε, μπορείτε να εγγραφείτε στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε πάντα πρώτοι. Μέχρι την επόμενη φορά, παρακολουθήσατε το ResportGR. Ευχαριστούμε πολύ.